85 κιλά. Ελευθέρα, Πέδες. Με το μπλε μαγιό είναι ο Στριλιγκάς. Ο Στριλιγκάς Στυλιανός από το Ρέθυμνο. Με το μπλε μαγιό είναι ο Θόδωρος Σκιαμούδης από τον Άτλα. Εδώ να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία πρωταθλήστης ήταν ο Γιώργος Στριλιγκάς. Ένας αθλητής επίσης από, από την Κρήτη. Ο οποίος τώρα το παιδί ζει στην Σουηδία. Αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο Γιώργος Στριλιγκάς, αλλά εντάξει, για αυτούς τους αγώνες τώρα είναι πολύ τέλεια να έρθει από τη Σουηδία. 2-0. Ο Στριλιγκάς, ο Στυλιανός. Είναι από το δίπλα τα πει. Εδώ βλέπουμε ότι ο Στριλιγκάς απειλεί το Σκιαμίδη με πτώση. Ναι, στο δίπλα τα πει αγωνιζόταν αθλητής από το Μαραθώνα. Και έχουμε πανηγύρια γιατί είναι εδώ πέρα. Και εδώ πέρα βλέπω ο Στριλιγκάς πέτυχε πτώση σε βάρος του Σκιαμίδη με μια πολύ ωραία τεχνική. Νεκητής λοιπόν ο Στυλιανός Στριλιγκάς. Εμείς μένουμε στην παλέφρα της Ελευθέρας. 69 κιλά που έδωνε Ρωμαϊκής. Ο άθλητης Χρήστος, Λιγκάης Μαραθώνας. Ο αθλητής τελικά από ό,τι βλέπω στο άλλο ταπί της Ελληνορωμαϊκής που αναδείχθηκε νικητής προηγουμένως είναι ο γιος κιόλας του προπονητή του Μιλτιάδη Μαραθώνα, του Μπούσουλα. Και είχε πολλούς υποστηρικτές. Ο αγώνας που βλέπουμε είναι 100 κιλά, είναι ο Γιώργος Ρισκίδης και ο Νίκος Λορεντζάτος με τον μπλε μαγιό, ο Ρισκίδης είναι με το κόκκινο και οι δύο του Άτλα. Είναι 100 κιλά παιδών Ελευθέρας. Ο Ρισκίδης είπαμε με το κόκκινο, ο Λορεντζάτος με το μπλε. Τώρα βέβαια είναι ίδια κατηγορία, ίδιο σωματείο. Ο Ρισκίδης είναι καλύτερος αθλητής με το κόκκινο μαγιό. Αλλά γνωρίζονται πάντως. Επειδή γνωρίζονται, ναι. Και βλέπουμε ο Ρισκίδης αμέσως ξεκίνησε. Έκανε. Τελείωσε η πρώτη περίοδος γιατί ο Ρισκίδης με δύο τεχνικές των τριών σημείων βλέπουμε εδώ έχει κάποιο πρόβλημα και όλας τραυματισμού Λορεντζάτος. Αν βλέπουμε και δύο αθλητές στην ίδια γωνία κιόλας. Αυτός είναι ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζίδης που έλεγα νωρίτερα. Που είναι από το Μενίδη. Παναγιώτης από τις μεγάλες δόξες του Άτλα, πολλά χρόνια πρωταθλητής στα 57-62 κιλά. Έκτος στον κόσμο ήταν το 1987. Εδώ και πολλά χρόνια.
προσφέρει εθελοντικά το παιδί, γιατί εθελοντές είναι όλα τα παιδιά. Οι ηλικίες, οι αμοιβές είναι, θα λέγαμε, από ελάχιστες έως ανύπαρκτες για τους εραστές εδώ πέρα του αθλήματος. Και πάλι ξανά ο Ρισκίδης. Τεχνική τριών σημείων. Οπα. Τώρα ο Λεωρετζάτος θα πρέπει να πάρει σημείο, γιατί βγήκε ο Ρισκίδης στο περιθώριο προστασίας. Αυτές οι τεχνικές είναι πολύ εντυπωσιακές, να τις βλέπεις αυτά τα κιλά. Ναι. Καταλαβαίνεις τη δύναμη δηλαδή των αθλητών. Μιλάμε τώρα κιλά 5%. Είναι πολύ εντυπωσιακό πως σηκώνουν τον αντίπαλό τους, ελέγχουν το βάρος, είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάντως οι συγκεκριμένοι και οι δύο αθλητές έχουν αρκετά κενά τεχνικής. Δεν είναι αθλητές με χρόνια προϋπηρεσίας στο άθλημα. Γι' αυτό και αγωνίζονται. Και άλλο σημείο για το Ρισκίδη. Πάλι τα πόδια ο Ρισκίδης. Δεν τον άφησε ο Λορεντζάτος. Κουρασμένοι οι παρουσίες και οι δύο φαίνεται εδώ. Άλλο ένα σημείο εδώ με το Ρισκίδη. Λέμε το σκορ είναι 5-1. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν. Πολύ κουρασμένοι και οι δύο. Δεν νομίζω ότι ο Λορεντζάτος θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Τελείωσε ο γύρος. Τώρα νικητής λοιπόν ο Ρισκίδης. Τελείωσαν οι αγώνες για θέσεις 3-4 στην παλέστα της Ελευθέρας, οπότε θα παρακαλούσα να μεταφερθούμε στην παλέστρα της Ελληνορωμαϊκής μετά, βεβαίως, από το replay εδώ, από την προσπάθεια του Ρισκίδη. Είμαστε λοιπόν τώρα στην Ελληνορωμαϊκή. Είναι η κατηγορία παίδων για τα 85 κιλά. Ο αθλητής πάντως με το μπλε χρώμα μαγείο είναι αθλητής του Κρότονα Κοζάνης. Είναι ο Χρήστος ο Δαγκλής. Χρήστος Δαγκλής του Κρότονα Κοζάνης και ο Φούσα ο Βαλάντης είναι του Μιλτιάδη Μαραθώνα. Τώρα εδώ να πούμε, για να σας διευκολύνουμε στην μετάδοση, ότι τώρα βλέπουμε είναι αυτός ο αγώνας για θέσεις 3-4. Υπάρχει μια διακοπή στην παλέστρα της Ελευθέρας. Γιατί και ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για θέσεις 3-4. Έχουν απομείνει μόνο οι τελικοί στις κατηγορίες. Εδώ ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Δηλαδή είναι ο αγώνας που βλέπουμε τώρα
Και μετά υπάρχει και ένας αγώνας για θέσεις 3-4 στα 100 κιλά των παιδών της Ελληνορωμαϊκής. Και μετά πάμε και εκεί σε τελικούς. 1-2. Θα γίνονται ταυτόχρονα οι τελικοί. Και εμείς αναγκαστικά θα δείχνουμε μία, το να τα πει μία το άλλο δηλαδή. Ξαναβαίνω ότι είναι δύσκολο να μεταδώσουμε ταυτόχρονα το τι γίνεται και στις δύο παλέστρες. Θα βλέπουμε ένα λάξ τους τελικούς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Δαγκλής με τον με τον Φούσα είναι για τα τα 5 κιλά παιδών. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Είναι ήδη στο 6-1. Αλλά τόσο, πολύ μεγάλη ανατροπή εδώ από τον Βαλάτη τον Φούσα. Για να δούμε αν θα την πάρει την πτώση, αν θα την κάνει την πτώση. Την έκανε. Πολύ μεγάλη ανατροπή εδώ από τον Βαλάτη τον Φούσα. Ήταν πίσω 6-1. Ο Δαγκλής, ο Χρήστος ήταν μπροστά. Έδειχνε σίγουρος, εδώ είναι ο Δαγκλής. Έδειχνε σίγουρος νικητής για τον γύρο τουλάχιστον, όμως να πω, ο Βαλάδης ο Φούσας με πτώση νικητής αθλητής του Μιλτιάδη Μαραθώνα και αυτός ο παιδί μπορούμε να πούμε εντός έδρας διοργανώνει ο Μιλτιάδης το σωματείο Μιλτιάδης Μαραθώνα τους αγώνες. Για να δούμε ξανά εδώ σε επανάληψη τι έγινε. Εδώ είναι, βλέπουμε η πτώση Λοιπόν. Λοιπόν, είναι αγώνας για τα 100 κιλά. Είναι ο τελευταίος αγώνας για θέσεις 3-4. Είναι παιδες ελληνορωμαϊκοί. Ο Γιώργος Καραμιάν είναι με το κόκκινο μαγιό από τον Αλμυρό Κρήτης. Ο Αναστάσιος Φωτιάδης είναι από τον Κρότονα Κοζάνης. Υπάρχει αδερφός του Κωνσταντίνος εδώ. Φωτιάδης που θα παίξουν στον μεγάλο τελικό σε λίγη ώρα. Είναι ελληνορωμαϊκοί. Εδώ τον έχει πιάσει από το κεφάλι προσπαθώντας να κάνει ένα σαν κεφαλοκλείδωμα να λέγαμε. Καραμιάν Γιώργος από τον Αλμυρό με τον Αναστάση Φωτιάδη από τον Κρότονα Κοζάνης. Καραμιάν είναι με το κόκκινο. Είναι στο πρώτο γύρο. Είμαστε στα 50 δευτερόλεπτα. Έχουν δείξει δύο παλαιστές ότι έχουν μπει με διάθεση στην παλέστρα. Εδώ για να δούμε τώρα, είναι σε ευνοϊκή θέση έτσι όπως ήρθε η φάση αυτή ο Καραμιάν, ο οποίος θα προσπαθήσει να γυρίσει τον αντίπαλό του και να πάρει εδώ πέρα κάποια σημεία, ίσως και κάτι καλύτερο. Για να δούμε εδώ πέρα. Προσπαθεί να τον γυρίσει. Σηκώνονται και οι δύο παλαιστές. Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάτι άξιο αναφοράς. Και ο διαιτητής, ο Κρητής εδώ δίνει, σταματάει και σηκώνει τους δύο αθλητές. Yeah.
Τα σημεία είναι 2-1, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ του Φωτιάδη. Εδώ η Ρακλή που είχαμε. Εδώ ήταν μια καθαρή φάση σε επικίνδυνη θέση, αλλά επειδή δεν παρακολούθησα τον αγώνα από την αρχή. Είναι ο αγώνας μεταξύ του Καραμιάν και του Φωτιάδη. Ένα σημείο δόθηκε τώρα, έτσι. Ένα σημείο υπέρ του αθλητή του Αλμυρού. Αλμυρός Κρήτης, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Είχε βγει πρώτο στο περιθώριο προστασίας προφανώς ο Φωτιάδης, γι' αυτό η φάση που πήγε μετά σε επικίνδυνη θέση ήταν ως μη γεννόμενη. Τώρα εδώ βλέπουμε χέρι κεφάλι, κεφαλοκλείδωμα, γλιτώνει την πτώση ο Καραμιάν, αλλά ο Φωτιάδης με αυτή την τεχνική των τριών σημείων καθαρίζει την περίοδο. Προπονητής βλέπουμε εδώ πέρα είναι ο Στάθης ο Θεοδοσιάδης, ένας από τους καλύτερους παλαιστές που είχαμε στο στυλ της ελληνορωμαϊκής στην κατηγορία των 58-60 κιλών μετά που είχε γίνει. Χρόνια πρωταθλητής ο Στάθης στα 40 κιλά. Τώρα στην Κοζάνη συνεχίζει την παράδοση του προπονητή του, του Γιάννη του Τσαούση, ενώ και ο άλλος ο σύλλογος είναι και αυτός από την περιφέρεια, από την Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλα. Προπονητή βλέπω εκεί πέρα τον Κώστα τον Τραντά. Και συνεργάτη ο Κώστας ο Τραντάς, βλέπω ότι έχει τον μικρό, τον το Γρηγοράκη, τον Δημήτρη, τον ανιψιό του Αριστίδη. Φωτιάδης άνοιξε το σκορ, κέρδισε ένα σημείο. Και εδώ προσπάθησε να τραβήξει το χέρι ο Καραμιάν. Το μόνο που κατάφερε είναι να βγάλει τον αντίπαλό του στο περιθώριο προστασίας. Με αυτή την τεχνική τον απειλούσε με τρία σημεία. Αντέδρασε σωστά, βέβαια πάτησε εκτός του κύκλου ο Φωτιάδης. Το σκορ τώρα είναι 1-1. Ισοφάρισε ο αθλητής από την Κρήτη. Αν παραμείνει αυτό το σκορ, πράγμα δύσκολο, γιατί παίζουν πολύ ανοιχτά και με μεγάλα κενά οι αθλητές. Τώρα δεν δίνουν τίποτα, πρέπει ένα σημείο να πάρει. Ξανά απέφυγε τα χειρότερα ο Φωτιάδης, αλλά βγήκε στο περιθώριο προστασίας. Βλέπουμε ότι κάνει ένσταση ο Κώστας ο Τραντάς, ο προπονητής του Αλμυρού της Κρήτης, ζητώντας τρία σημεία για αυτή την τεχνική που έκανε ο αθλητής του νωρίτερα, θεωρώντας ότι ο Φωτιάδης πήγε σε επικίνδυνη θέση, γύρισε δηλαδή ύπτια. Τώρα εδώ διαβουλέψεις μετά από αυτή την ένσταση. Βλέπουμε και το replay, το τι ακριβώς συνέβη στην φάση η οποία αμφισβητείται. Βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι, τώρα είναι αν έχει πέσει, πρέπει να είναι πέραν των 90 μοιρών προς την πλάτη. Είναι μια φάση οριακή, εμείς δεν έχουμε κιόλας και καλή εικόνα από εδώ όπως το είδαμε. Τρεις όμως, τρία σημεία. Τελικά δικαιώνεται ο Κώστας ο Τραντάς για την ένσταση που έκανε, γιατί υπάρχει ρίσκο. Αν δεν δικαιωθείς για την ένσταση, δίνεται ένα σημείο σε βάρος της γωνίας του αθλητή που έκανε την ένσταση.
Αυτό φέρνει τον αθλητή του τώρα μπροστά όμως με 4-1, αυτή η σωστή επιλογή. Και τώρα 5-2, γιατί βλέπω ότι της δίνει δύο από ένα σημείο σε κάθε αθλητή. Ένα στο Φωτιάδη που προσπάθησε να κάνει την τεχνική και ένα στον Γαραμιάν που έφερε τον Φωτιάδη στην κάτω θέση της πάλης. Είμαστε λίγο πριν, μάλλον τώρα μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό. 1-10 είμαστε. Ο αθλητής από την Κρήτη πατάει στο περιθώριο προστασίας. Το σκορ γίνεται 5-3. Υπάρχει χρόνος. Μεγάλο σκορ σε αυτόν τον γύρο. Βλέπουμε τώρα με ποιο τρόπο. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, έτσι δηλαδή με το σπρώξιμο που κερδίζονται τα σημεία. 5-4 έχει γίνει τώρα. Αλλά αφού ο κανονισμός... Και εδώ 5-5. Σοφαρίζει. Από 5-2, 5-5. Ακόμα και με 5-5 ο αθλητής από την Κρήτη είναι νικητής, γιατί κέρδισε τεχνική τριών σημείων. Το γνωρίζει αυτό ο Γεωργιάδης. Προσπαθεί άλλη μια φορά. Τον πιέζει, βλέπετε. Είναι οπωσδήποτε κουρασμένος φαίνεται ο αθλητής από την Κρήτη. Πρέπει να γυρίσει μέσα εκεί πέρα. Δεν... Τελικά έστω και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε με το 5-5 κερδίζει την περίοδο ο αθλητής από την Κρήτη. Εδώ είναι ο Στάθης ο Θεοδοσιάδης με τον αθλητή του, ο οποίος δύο φορές με την ίδια τεχνική έχασε την πρώτη ένα σημείο και τη δεύτερη τρία. Εδώ βλέπουμε δεξιά τον Δημήτρη τον Γρηγοράκη, αριστερά ο γενιοφόρος είναι ο Κώστας ο Τραντάς. Παιδιά από τον Άγιο Νικόλαο που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Διοργανώσανε κιόλας και τον Beach Wrestling φέτος με μεγάλη επιτυχία στον Άγιο Νικόλαο. Σε συνεργασία βέβαια με την Ομοσπονδία. Τώρα εδώ βλέπουμε τον αθλητή από την Κρήτη με τον τρόπο που έχανε τα σημεία στη δεύτερη περίοδο, κερδίζει το πρώτο σημείο. Για να δούμε τώρα εδώ. Καλό σημείο. Σήκω όρθιος, του λέει ο προπονητής του. Ήταν σε ρισμένη θέση. 1-1 είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα και 2-0 σε αυτό το τρίτο και τελικό γύρο, ο οποίος θα κρίνει και την έκβαση του συγκεκριμένου αγώνα ανάμεσα στον Καραμιάν και τον Φωτιάδη. Εδώ βλέπουμε όμως τον... Πάτσο, ο Καραμιάν είναι πολύ καταπονημένος. Ναι, έχει πέσει κάτω, έχει ανοίξει και η μύτη του αν βλέπω καλά. Βλέπω, εντάξει. Και πριν και στο δεύτερο γύρο έδειχνε... Ήτανε, ας πούμε τώρα, αυτός ο μικροτραυματισμός της μύτης, καλή πρόφαση για να πάρει κάποιες ανάσεις ο Καραμιάν, που είναι φανερά καταπονημένος. Ωστόσο είμαστε στα 40 δευτερόλεπτα του τρίτου γύρου, ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα, υπάρχει χρόνος. Το αποτέλεσμα είναι 1-1 και αυτός είναι ο μικρός τελικός στην κατηγορία των 100 κιλών στους παιδες και πάντα παρακολουθείτε το στυλ της ελληνορωμαϊκής πάλης. Οι δύο αθλητές μπαίνουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, μάλλον ο Καραμιάν, ο οποίος είχε το πρόβλημα τραυματισμού, για να συνεχιστεί τώρα εδώ η αναμέτρηση, για να δούμε εδώ στον υπολοιπόμενο χρόνο τι θα μπορέσει. Είναι πράγματι η Ηρακλή, όπως το λες, κουρασμένος ο Καραμιάν. Σπαθεί όμως και ο Φωτιάδης από την άλλη. Επέρχεται και η κούραση Ηρακλή, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα σημεία όμως, δηλαδή τώρα έτσι με το σπρώξιμο, είναι, τι να πω,
Εντάξει, τα παιδιά ας πούμε είναι σχετικά καινούργια αθλητές, γι' αυτό τα παραφορούν έτσι εύκολα. 2-1 έχει γίνει τώρα. Πάλι για σπρώξιμο πάμε. Μα και κάθεται εκεί πέρα κοντά ο Χαραμιάν, αυτό είναι το... Ξαναμπαίνουν στο μέσο της παλέστρας. Εδώ κάτι πάει να γίνει. Καραμιά πάντως προσπαθεί. Εδώ κερδίζει σημείο. Κερδίζει σημείο και είναι και σε ευνοϊκή θέση τώρα. Ναι, και μένουν 15 δευτερόλεπτα. Από ό,τι φαίνεται καθαρίζει μάλλον τον αγώνα. Βέβαια να μην προτρέχουμε, γιατί οι αθλητές είναι αρχάριοι και μπορεί να κάνουν το λάθος ακόμα και 5 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Εδώ όλα... Μόνος του. Ο Γεωργιάς πήγε να κάνει τεχνική και ξάπλωσε στην πτώση. Τέλος. Έτσι, τέλος. Το αγώνα... Ρισκάρισε, καλά έκανε. Γιατί τη 3-1, τι εντάξει πήγε πτώση. Νικητής λοιπόν ο Γιώργος Καραμιάν από τον Αλμυρό της Κρήτης. Τον Άγιο Νικόλαο. Είναι λοιπόν ο τρίτος στην κατηγορία. Βασίλη. Υπήρξε μια αλλαγή, να την πούμε λίγο, ενώ εμείς βλέπουμε highlights από τον αγώνα που παρακολουθούσαμε. Υπήρξε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε προαναγγείλει. Τώρα ξεκινούν από εδώ και πέρα οι τελικοί. Όχι, πρέπει να είναι αγώνας και αυτός για την τρίτη ή τέταρτη θέση. Στα 96 κιλά είναι ο αθλητής της Δράμας που είδαμε νωρίτερα. Είναι η κατηγορία των εφήβων. Εφήβων Έλληνο-Ρωμαϊκής. Είναι ο μικρός τελικός κατηγορίας των 96 κιλών. Είναι ανάμεσα στον αθλητή Γεωργιάδη Σημεών της Δράμας και τον παπαδά του Αλέξανδρου των Ευπηρίδων Λιωσίων. Μάλιστα. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, με το που ξεκινήσουν οι τελικοί σε παιδες και εφηβούς, οι τελικοί των παιδών θα γίνονται ταυτόχρονα ελευθερά και ελληνορωμαϊκή. Η τελική των εφήβων θα γίνεται να αλλάξει για να μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε όλους. Στους παιδες θα πηγαίνουμε μία στη μία παλέστρα, μία στην άλλη. Στους εφήβους θα τους δούμε όλους. Ένα μηδέν. Παπαδάτους. Τα Ανολιώσια. Επιμένει ο Παπαδάτος. Άλλο ένα σημείο. Άλλα δύο. Είναι 4-0 μπροστά ο Παπαδάτος. Και τελειώνει ο πρώτος γύρος. Εύκολα κατέληξε στον αθλητή των Ανολιωσίων.
Εδώ είναι ο Γεωργιάδης από την Δράμα. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Ο Γεωργιάδης τίποτα σε βάλα με το διευθυντή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Ένα σημείο στον στον Παπαδάτο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένσταση από τον προπονητή του του Γεωργιάδη. Συνεχίζει το αγώνας. Παπαδάτος βλέπουμε ότι προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο, αλλά υπάρχει χρόνος αρκετός για να αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα. Κατέβασε ο Παπαδάτος. Λιγότερο από μισό λεπτό. Αυτά τα σημεία πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν σημεία. Δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Ω, βλέπουμε εδώ πέρα προσπάθησε ο Γεωργιάδης, ενώ είχε μια πολύ καλή τεχνική. Προσπάθησε απλώς να βγάλει τον αντίπαλο στο περιθώριο προστασίας. Αντί να τραβήξει, να εκτελέσει αυτή την τεχνική χέρι-κεφάλι, προσπάθησε να βγάλει τον αντίπαλο στο περιθώριο προστασίας, που δεν ξέρω πως σκέφτηκε το παιδί. Έχανε με 2-0. Το ένα σημείο δεν του έφτανε. Ο διαιτητής που είναι, Κώστα. Ρε Κώστα. Εν τω μεταξύ ξεκινήσει στην παλέστρα της Ελευθέρας ο πρώτος τελικός της ημέρας, είναι για τα 46 κιλά σπέδων, ανάμεσα στον Αλέξανδρο Αρακελιάν από το Μέγα Αλέξανδρο Ζυγό Καβάλας και τον Μιχάλη Βαρτανιάν από τον Άγιο Γεώργιο Σερών. Εμείς βέβαια βλέπουμε την μάχη ανάμεσα στον Γεωργιάδη και τον Παπαδάτο. Είναι για θέσεις 3-4 στα 96 κιλά εφήβων Ελληνορωμαϊκής. Όπως έχετε, όπως βλέπετε και εσείς, υπάρχει μια σύσκεψη ανάμεσα στους διαιτητές. Παρακολουθούν το βίντεο. Όσο περιμένουμε εμείς την απόφαση, βεβαίως αν υπάρξει εξέλιξη στον τελικό ανάμεσα στον Αρκελιάν και τον Φαρτανιάν, θα σας ειδοποιήσουμε. Ολοκληρώθηκε η συσκέψη. Για να δούμε τώρα τι θα δώσουν οι διαιτητές. Είναι 1-2 το σκορ. Πιέζει ο Γεωργιάδης, τον έχει πιάσει όμως ο Παπαδάτος, τον ρίχνει και βεβαίως
με το χρόνο τελειώνει, είναι ο νικητής ο Αλέξανδρος Παπαδάτος. Εδώ υπάρχει κι άλλη, ένσταση. Υπάρχει ένα μικρό δεύτερης ακόμα αγώνας. Έχει κάποια πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα τελείωσε οριστικά. Νικητής είναι ο Αλέξανδρος Παπαδάτος από το σωματείο Σπύριδε Άνω Λιωσίων. Υπάρχουν κάποια διαμαρτυρίες από τον προπονητή του Γεωργιάδη. Αν μπορούμε. Όχι, παλαιό, να πάμε στην άλλη παλέστρα. Σιγά σιγά να δούμε τον εν εξελίξη τελικό ανάμεσα στον Αρακελιάν και τον Βαρτανιάν. Βλέπουμε τα highlights εδώ από το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι γίνεται στην παλέστρα που έχουμε τον πρώτο τελικό της ημέρας. Είπαμε, η τελική στις κατηγορίες των παιδών θα είναι ταυτόχρονα και στα δύο, τις δύο παλέστρες, στη μία Ελευθέρα, στη μία Ελληνορωμαϊκή. Θα παρακολουθούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Στη τελική των εφήβων θα γίνουν εναλλάξεις για να μπορέσουμε να τους δούμε.